Ό,τι αλάτι βάλαμε στις γέφυρες έχει εξαφανιστεί διαμαγείας. Δεν είναι κάτι που αξίζει, αλλά είναι η πρακτικότητα. Καταλάβατε. Δεν ξέρω, αφαιρέθηκε πάντως. Δεν άφησαν ούτε ένα τσουβάλι με αλάτι κάτω από τις γέφυρες. Σε αυτή την παραδοχή προχώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών Παναγιώτης Πυρόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε πως η περιφέρεια, προκειμένου να είναι έτοιμη για τις συνθήκες παγετού, άφησε σε όλες τις γέφυρες του νομού αλάτι ώστε να διευκολύνει οδηγούς αλλά και την τροχέα. Και δυστυχώς αυτό εκλάπη. Κάποιος δεν το πήρε, ναι. Όχι, είναι αυτό το που ρίχνουμε για τους δρόμους. Σε σακούλες αυτές τις κίτρινες με εντολή της τροχέας και με υπόδειξη σε κάθε γέφυρα μπαίνουν πριν από τέτοιες αντίξως καιρικές συνθήκες ανάλογα τσουβαλάκια. Τίποτα από αυτά, αν πάτε, δεν θα υπάρχει. Αυτό συνήθως το παίρνει από την οτρόφια για τα δρόμια. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Αλλά σκεφτείτε ότι ένας τόνος είναι γύρω στα 50-60 ευρώ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν αξίζει, δεν είναι, είναι ανεφαξίας. Σκεφτείτε ότι ένας ολόκληρος τόνος κάνει 50-60-70 ευρώ. Σκεφτείτε. Κοιτάξτε, υπάρχει αναφορά ότι ό,τι μένει στις... Γι' αυτό το αφήνουμε τις τελευταίες μέρες, την προηγούμενη θα έλεγα. Από την Τετάρτη και μετά αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας. Με τις αίρες βέβαια να μην αναμένει χιόνια αλλά και χαλάζει. Ο κύριος Πυρόπουλος βέβαια επεσήμανε πως η περιφέρεια είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε ό,τι και αν συμβεί. Από ό,τι φαίνεται όμως ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα όσον αφορά αυτό. Κάθε μέρα είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε τον καιρό. Όπως σας έχω πει και κατά το παρελθόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι σχεδόν πάντα ακριβής, οπότε δεν έχουμε ευνηδιασμούς. Όντως θα πέσει η θερμοκρασία για 3-4 μέρες από την Τετάρτη και μετά, αλλά και οι θερμοκρασίες των 16-17 βαθμών αυτή την εποχή δεν είναι φυσιολογικές. Είναι καλές, είναι και από όλους ευπρόσδεκτες, αλλά οι θερμοκρασίες είναι εκεί 7-8-9 βαθμούς. Θα έχουμε και κάποιους βαθμούς μείον. Σε γενικές γραμμές υπάρχει ετοιμότητα. Οι υπηρεσίες είναι στη διάθεση. Είναι έτοιμες για να ανταπεξέλθουν και φυσικά υπάρχει και εργολάβος και μηχανήματα και επάρκεια όσον αφορά σε αλάτι, αν έχουμε χιόνι κτλ. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά το. Δεν θα έχουμε δηλαδή κάποιες έντονες καιρικές συνθήκες. Ίσως στα ψηλά να χιονίσει, αλλά κάθε μέρα παρακολουθούμε την εξέλιξη. Να υπογραμμιστεί πως εκτός από τα μηχανήματα της περιφέρειας υπάρχουν και εργολάβοι οι οποίοι θα συνδράμουν όπου παραστεί ανάγκη. Υπάρχει εργολάβος. Υπάρχει εργολάβος. Είδατε την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη χιονόπτωση που είχαμε πριν από λίγο καιρό, ήταν όσον αφορά τη Βροντού, είχε 30 πόντους χιονική, ανταποκριθήκαμε πλήρως. Στον Προμαχώνα δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Βεβαίως υπάρχουν μηχανήματα σε όλες τις γωνίες και υπάρχει συνεργασία καλή με τους δημάρχους αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ο καθένας τι μηχάνημα έχει και όλα τα μηχανήματα έχουν GPS. Γνωρίζουμε πού είναι το κάθε μηχάνημα και πώς μπορεί να επέμβει. Και από τη στιγμή που είναι στις γωνίες ακροβολισμένα μπορούμε να κατευθύνουμε. Ο νομός μας είναι μεγάλος. Δεν έχει τα ίδια καιρικά φαινόμενα στον Προμαχώνα, στη Βροντού και τα ίδια κάτω στη θάλασσα. Οπότε ξέρουμε πού πρέπει να. Υπάρχουν δυνατότητες πολλές όσον αφορά την οργάνωσή μας. Μπορούμε να οργανωθούμε και περισσότερο. Απλώς πρέπει ο κόσμος λίγο να έχει υπομονή.